Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τις σχέσεις. Άλλο ένα θέμα πάνω στις σχέσεις και θα δώσουμε το μυστικό κλειδί των σχέσεων. Τι σημαίνει δηλαδή? Σε κάθε επίπεδο, κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένο έτσι από τη φύση, από το άλλο κομμάτι του, για να μπορεί να το οδηγήσει μια πληρότητα του δικού του επίπεδου. Κάθε ένας άνθρωπος λοιπόν να ξέρει ότι είναι ικανός να έρθει στην πληρότητα του επίπεδου του, ώστε μετά, αφού πληρεί η ενέργεια αυτό το επίπεδο, να προχωρήσει, θα λέγαμε, στο επόμενο. Τίποτα δεν είναι μυστικό, έχουμε πει και άλλες φορές, από το σύμπαν προς εσάς. Απλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι καμιά φορά να το πάρουμε. Γιατί αυτό θα εξηγήσουμε στην πορεία. Κάθε σχέση, είτε κοινωνική θα λέγαμε, είτε ατομική, είτε φιλική, είτε οικογενειακή, να ξέρετε ότι είναι, θα λέγαμε, έχει κάποιο δυναμικό ανάμεσα στους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη σχέση μεταξύ τους. Και κάθε φορά πάλι αλληλοσχετιζόμαστε και επηρεαζόμαστε από όλους, αυτό το ξέρουμε. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει ένα δυναμικό ενέργειας, όπως έχω γράψει εδώ πέρα, έστω ότι αυτοί είναι δύο άνθρωποι, κάθε άνθρωπος έχει ένα δυναμικό ενέργειας. Αυτή η ενέργειά του, όταν είναι ένας άνθρωπος σε αποκοπή, τη δηλώνει και δεν θέλει την ένωση, καταλαβαίνετε, έτσι. Τη δηλώνει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, τον οποίο λέμε διάφορα αποκομμένα εγώ. Τη δηλώνει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, πολεμικό. Τη δηλώνει με έναν τρόπο συναγωνιστικό, ανταγωνιστικό. Τη δηλώνει με έναν τρόπο φθονερό ή ζήλιας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν είναι στην ένωση, αρχίζει λοιπόν η συνεργασία με το άλλο κομμάτι. Φυσικά τώρα θα μου πείτε, σταμάτε, εμείς δεν μπορούμε με όλους τους ανθρώπους να φτάσουμε σε μια πληρότητα. Και έχετε δίκιο. Όμως εκεί πέρα που υπάρχει ο έρωτας, σας έχω ξαναπεί, όσο πιο αναβαθμισμένος είναι ο άνθρωπος, τόσο βλέπει από ποιο σημείο ξεκινάει ο έρωτας. Και ο έρωτας έρχεται ο πραγματικός. Δεν μιλάμε τώρα για μια παρόρμηση μιας μέρας, δύο εβδομάδων, ενός μηνών. Μιλάμε για έναν έρωτα. Όσο πιο βαθύς είναι ο άνθρωπος και ευαίσθητος, τόσο πιο πολύ ψυχικό θέμα θα παίξει ο έρωτάς του και θα το συνειδητοποιήσει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για έναν έρωτα, κάτι που έρχεται πραγματικά από την ψυχική μας θέληση με ένα άλλο άτομο, για να μπορούμε να το ερωτευτούμε, είτε σε ένα ερωτικό επίπεδο, τον οποίο εξηγούμε οι άνθρωποι, το συναισθηματικό, είτε είναι ένας έρωτας συνεργασιακό, είτε σε ένα φιλικό, είτε οτιδήποτε υπάρχει τόσο έρωτας, ο μαγνητισμός δηλαδή, που εμείς καλούμαστε να παίξουμε, να ξέρετε ότι αν είναι θέμα για τη ζωή μας, πάντοτε θα μας δώσει εκείνη την πληρότητα που χρειάζεται με το άλλο πρόσωπο. Μέχρι τότε λοιπόν, λίγο πολύ το ξέρετε. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει το δυναμικό του. Και αν θα λέγαμε πληρότητα βρίσκεται στο 100 του δικού του δυναμικού, έτσι λοιπόν κάθε φορά που πλησιάζει ένας άλλος άνθρωπος που τον έχετε ερωτευτεί, να ξέρετε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να σας στάσει το δικό σας 100%. Βέβαια, όσο εμείς αναβαθμιζόμαστε, φτάνουμε εμείς να μεγαλώνουμε το δυναμικό μας, να το κάνουμε 50, 65, έως 99. Και πολλές φορές θα λέγαμε σπάνια, μερικοί άνθρωποι φτάνουν στο 100% της πληρότητας. Ή ότι έχουν αναλαμπές, αλλά δεν μπορούν να μείνουν στο 100% της πληρότητας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, φίλοι μου, ότι είμαστε άνθρωποι πέρα, έχουμε αδυναμίες, δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας και 100% πλήρεις. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση των ανθρώπων που έχουν πονέσει. Κάθε φορά όλοι χρειαζόμαστε, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, έτσι, έναν συνάνθρωπο. Και είμαστε κοινωνικά όντα και σαν κοινωνία συνεχώς αναβαθμίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και τη συνεργασία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Κάθε φορά λοιπόν που είμαστε ερωτευμένοι, και λίγο πολύ όλοι είμαστε ερωτευμένοι για να ζούμε στο ίδιο χρονογραμμή, όλοι είμαστε ερωτευμένοι στην οικογένεια, όλοι είμαστε ερωτευμένοι για τις διάφορους μαγνητισμούς που παίζουμε, με διάφορους φίλους, συγγενείς, γενικά με ανθρώπους που έχουμε συνέχεια σε επαφή και είμαστε μαγνητικά δεμένοι ή καρμικά όπως το λένε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι έχουμε ένα δυναμικό. Αυτό το δυναμικό έστω ότι είναι ενό ανθρώπου 65 και δίνεται με έναν άνθρωπο που είναι 35. Βλέπετε, αν είναι στην συνεργασία, αυτό που λένε μερικοί αγάπη. Έτσι, που πολύ αφηρημένα είναι αγάπη, μας δεν μας αρέσει το αφηρημένο, να κάτσουμε συγκεκριμένα να δείξουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είμαστε εκείνη τη δόνηση, η οποία είναι στις ψηλές συχνότητες, έτσι σε αυτούς που είναι σε σύνδεση, σε συνεργασία και όχι σε πόλεμο. Όταν λοιπόν εμείς βγάλουμε από τη μέση λοιπόν, το εγώ της ισότητας, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή των σχέσεων, η ισότητα, να το ξέρετε φίλοι μου, είτε στα κοινωνικά στρώματα με τον κομμουνισμό, είτε στα ανθρώπινα στρώματα
στη φιλία, είτε στα συναισθηματικά αναστρώματα, η ισότητα, είτε στη μεταξύ άντρα και γυναίκα, η ισότητα με την έννοια που το καταλαβαίνει το αποκομμένο εγώ δεν είναι τίποτα άλλο, φίλοι μου, παρά ένα κόμπλεξ αδυναμίας. Ισότητα δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο όταν είμαστε πνεύματα. Στο έχω ξαναπεί. Εδώ πέρα υπάρχει συνεργασία. Όπως και μέσα μας. Πρέπει να συνεργαστούμε τα κομμάτια μας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε ίσα γιατί είναι όλα διαφορετικές βαθμίδες. Πρέπει εμείς να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Από ένα σημείο και μετά, όλοι τις ψυχές, ούτε σε ψυχές είμαστε ίσα. Δεν έχουν τη διαδρομή. Φανταστείτε, μόνο στο πνευματικό κομμάτι θα λέγαμε υπάρχει αυτή η ισότητα. Ας κατεβάσουμε λοιπόν εδώ πέρα να ζήσουμε στο 3D, έτσι με αυτή την πνευματικότητα και την γνώση. Και ας πούμε λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι λοιπόν 65 και ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει 35 δυναμικό. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι δύο, όταν είναι στις υψηλότερες δονήσεις τους και οι δύο, δηλαδή συνεργαστικά και οι δύο, λέω, γιατί ο ένας άμα είναι θα νιώθει μόνος του την πληρότητα, ο άλλος δεν την νιώθει. Όταν λοιπόν ζουν συνεργαστικά, να ξέρετε φίλοι μου ότι θα φτάνουν στο 100%, 35% και 65% θα φτάνουν στο 100% και τότε λέμε νιώθουμε πληρότητα. Και αυτές τις στιγμές έρχονται και φεύγουν σε ζευγάρια. Όταν είναι σε υψηλή δόνηση, ο καθένας συνεργάζεται. Όταν είναι σε αρνητική δόνηση, υπάρχει ανταγωνισμός. Βέβαια θα μου πείτε, το καταλαβαίνουν. Όχι, δεν το καταλαβαίνει ούτε ο κόσμος να το κάνει μεταξύ του στην κοινωνία, ούτε τα κράτη ότι το κάνουν από τα άλλα κράτη. Γιατί το εγώ θέλει πάντα την ισότητα, φίλοι μου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που φτάνει στο 65% του δυναμικού του και είναι πολλωμένος θετικά, αυτή τη δύναμη την πολλώνει θετικά και την προσφέρει και την παίρνει με 35. Μπορεί να είναι και 50-50, δεν αντιλέγω. Σπάνιο βέβαια γιατί είναι οδηγή στην εξέλιξη, έτσι. Αλλά επίσης μπορεί να είναι και 50-50. Μπορεί να είσαι 99, να έχεις έρθει σε μια αυτοεκπλήρωση του εαυτού σου, έτσι. Και τότε φαντάσου πόσο εύκολο είναι παντού να βρεις την πληρότητα γιατί το ένα. Τα πάντα μπορεί να στο δώσουν. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος λοιπόν όπου, ο οποίος στο δυναμικό του έχει θα λέγαμε κάτω από το 10% χρειάζονται λοιπόν να του προσφέρει η φύση επειδή ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει αυτή την πληρότητα. Ο ίδιος όμως δεν το καταλαβαίνει γιατί το δυναμικό της συνείδησης είναι θα λέγαμε 3, 7, 10, 15% και αυτοί οι άνθρωποι είναι δύσκολο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν την πληρότητα μέσα σε αυτό το δυναμικό που έχουν. Όμως σε αυτούς έρχεται η κοινωνία, θα λέγαμε. Έρχεται η κοινωνία να τους βοηθήσει σε ορισμένα πράγματα. Π.χ. στους παραπληγικούς ανθρώπους. Π.χ. στους ανθρώπους που δεν μπορούν, θα λέγαμε, το δυναμικό ή της ψυχολογίας τους ή της βιολογίας τους να ανταπεξέλθει. Και εκεί έρχεται λοιπόν η κοινωνία, θα λέγαμε, που οφείλουμε εμείς να προσφέρουμε σε εκείνα τα άτομα την βοήθεια για να φτάσουν στο 100%. Είτε λέγεται του βάζουμε ένα βιονικό χέρι σε αυτό που είναι κουλός. Είτε να του δώσουμε ένα πυρικό καροτσάκι, να δώσουμε, τα λέγαμε, την τροφή σε κάποιον που δεν μπορεί να τη βγάλει μόνος του. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι, η αυτοδυνάμωση είναι αυτό που ζούμε μέσα στην κοινωνία και παράλληλα μαθαίνουμε και την συνεργασία. Το αποκομμένο εγώ λοιπόν, παύλα το κομπλεξικό εγώ, τι κάνει. Θέλει την ισότητα. Δεν δέχεται ότι είναι αυτό 40 και ο άλλος θα είναι 60. Δεν δέχεται ότι αυτός μπορεί να είναι 3 και ο άλλος να είναι 97. Ενώ όταν το δεχτεί και φύγει από μέσα του εγωισμός και έρθει η ταπεινότητα και δεχτεί το επίπεδό του, την αυθεντικότητά του, είναι φυσικό ότι θα πάρει την τροφή. Κοιτάξτε τα ζώα, αν δεν τους δώσετε τροφή θα την πάρουν. Δεν έχουν εγωισμό να πούνε α, ή να σκεφτούν πονηρά, είναι αφελείς. Οι άνθρωποι μέσα στην πονηριά τους όμως, βλέπετε, κάθε καλή κίνηση σου λέει κάτι θα μου ζητήσει μετά, κάτι θα πάρει. Δεν θέλω να δεχτώ στα μάτια του, είμαι περήφανος, θέλω μόνος μου, τα καταφέρνω όλα μόνος μου. Και αυτό οδηγεί φίλοι μου στην αποκοπή. Και αυτός ο άνθρωπος που οδηγείται στην αποκοπή από το κόμπλεξ θα περιμένει ότι θα φτάσει μόνος του να είναι 100%, να πάει εδώ 99% και όλα να το έχει ένα και να μην έχει ποτέ ανάγκη τίποτα. Αυτό όμως φίλοι μου δεν θα γίνει ποτέ γιατί το κόμπλεξ δεν μας αφήνει ποτέ συνδυσιακά να ανεβούμε. Πρέπει να περάσουμε την ταπεινότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θέλει να φτάσει στο 99% γιατί είναι ένα και συνήθως είναι κομπλεξικός και δεν θέλει από τους άλλους είναι για 99% και δεν δέχεται ότι εκείνη τη στιγμή. Ότι είναι αυτό το επίπεδο. Δεν δέχεται ότι είναι αυτή η κατάστασή του. Βλέπετε κάθε εγώ, όλοι θέλουν να παντρευτούν, όλοι θέλουν να κάνουν λεφτά, όλοι θέλουν τα πάντα, όλοι θέλουν δικαιώματα. Ποιος θα θέλει αυτά, φίλοι μου. Ποιος θέλει, αυτός που δεν είναι. Γιατί αν είσαι, δεν θέλεις. Αν είσαι, δεν θέλεις. Απλά το ζεις. Είσαι, δεν χρειάζεται να θέλεις δικαιώματα. Έχεις δικαιώματα. Δεν χρειάζεται να τα δώσει ο άλλος. Έχεις δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, για να ξέρετε, όλο το κακό έρχεται επειδή μερικοί. Πιάσανε αυτό το εγώ του ανθρώπου, την αδυναμία, την ελαττωμένη συνείδηση που έχει σε χαμηλές δονήσεις και την αδυναμία που νιώθει ένα ελαττωμένο εγώ, κάθε ελαττωμένη συνειδησιακή κατάστασή μας χαμηλών δονήσεων, επειδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας,
Σας ξεχνάει τον ανώτερο εαυτό σας, ξεχνάει ότι όλοι είμαστε συνδεμένοι, ξεχνάει ότι όλοι έχουμε την πληρότητα στο εδώ και τώρα, το ξεχνάει. Και είναι φυσικό να έρχεται σε εκείνη την αδυναμία και να χρειάζεται βοήθεια. Όμως, επειδή είναι εγωικό, δηλαδή αποκομμένο, ακριβώς από την ίδια τη σύνδεσή του, θέλει ανταγωνισμό. Θέλει το ίδιο να φτάσει. Θέλει το ίδιο να φτάσει σε μια πληρότητα μόνο του. Δεν γίνεται κάτι που είναι μισό, λυψό, να φτάσει με πληρότητα μόνο του. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, φίλοι. Τον τελευταίο καιρό όλοι πάνε τα μυαλά τους αέρα και όλοι είναι οι καλύτεροι και όλοι μαθαίνουν το εγώ τους, να δυναμώσουν το εγώ τους. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να μάθουμε και τη συνεργασία. Δεν είναι μόνο να δυναμώσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να μάθουμε τη συνεργασία, φίλοι μου. Έτσι λοιπόν, πριν φτάσετε να είστε όλοι 19, εσείς που ψάχνετε συνέχεια τον πνευματικό δρόμο και να φτάσετε σε μια κατανόηση, αποκοπή, εκπλήρωση, σε ένα ζεν κατάσταση, το 99 δεν θα γίνει ποτέ αν δεν μάθετε εσείς να συνεργάσετε με τα άλλα στα προηγούμενα επίπεδα. Πρέπει να μάθετε τον αυθεντικό εαυτό σας. Πρέπει να μάθετε τις αδυναμίες σας. Πρέπει να δείτε τις αδυναμίες σας. Αλλιώς δεν θα μπορέσετε να εξελιχθείτε, να ανελιχθείτε σε εκείνο το σημείο για να φτάσετε 99%. Γι' αυτό λέμε πρέπει να περάσουμε τις κολάσεις για να φτάσουμε στον παράδεισο. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να δει τις αδυναμίες του, φίλοι μου, πώς θα κάτσει να φτάσει σε μια αυτοπληρότητα. Και βλέπετε όλοι οι άνθρωποι που έχουν αυτό το σκοπό τη ζωή του, δηλαδή οι κομπλεξικοί, θα βλέπετε ότι οι κομπλεξικοί ποτέ δεν θα νιώθουν πληρότητα και πάντα θα ζηλεύουν τον άλλον. Θα είναι πάντα απαξιωτικοί. Θα είναι πάντα απαξιωτικοί μέσα του. Πάντα θέλουν και κάτι άλλο. Γιατί περάσανε μερικά πράγματα στην παιδική του ηλικία που δεν τα καταφέρανε να τα αξιολογήσουν σωστά και νιώθουν κομπλεξικοί, παρακατιανοί. Κοιτάξτε τη ζωή τους. Όλοι θα έχουν από ένα τέτοιο θέμα. Αλλά δεν τενεργαστήκανε. Μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτό. Και βλέπετε λοιπόν όλοι ένα τέτοιο θέμα του δεν αξίζει, δεν αξίζω, σε μάθανε εκεί πέρα, επιθυμίες. Κοιτάξτε πώς έχουν κάνει τον κόσμο. Μια κοινωνία τώρα έτσι πώς θα πάει, αγαπητοί αδερφοί μου, όταν καθένας δεν βλέπει το επίπεδο που είναι. Βλέπετε ότι είναι ακόμα κοινωνία σε ζωώδη κατάσταση. Βλέπετε τις μεταναστεύσεις που γίνονται. Βλέπετε ο καθένας θέλει, λιγουρεύεται τον άλλον. Βλέπετε όλοι ζηλεύουν, άσχετα αν το λένε ή όχι. Αν δεν το λέγανε ή αν το καταλαβαίνανε ότι ζηλεύουν και κάνανε αυτή την εργασία που λέμε και την αυτογνωσία, απλά θα αποδεχόντουσαν ένα επίπεδο που είναι. Βλέπετε με την αποδοχή του επίπεδου τους, έρχεται και η συνεργασία, έρχεται η πληρότητα. Τι να κάνουμε, όποιος νομίζει ότι είναι δυνατός και μπορεί να σηκώσει 100 κιλά και δεν μπορεί, οκ, μια ζωή θα προσπαθεί. Όταν καταφέρω ότι σηκώνει, ξέρεις κάτι, 60 κιλά, θα χρειαστεί μια βοήθεια για να σηκώσει τα 100 κιλά. Βλέπετε φίλοι μου, έτσι και στην ψυχολογία, είτε λέγεται φίλοι που κομπλεξάρουν και σου λένε εξής κάτι, όχι θέλω και εγώ το ίδιο. Μα δεν υπάρχει ισότητα, τι ισότητα, όχι η γνώμη μου να είναι το ίδιο. Μα πώς γίνεται η γνώμη σου να είναι το ίδιο. Ο ένας είναι δήμος στη δουλειά, ο άλλος έχει άγνοια. Πώς είναι το να έχει η γνώμη σου το ίδιο βάρος. Όχι θέλω και εγώ. Αντί να συνεργαστούν λοιπόν μεταξύ τους, είτε λέγεται φίλοι, είτε σχέση, είτε οτιδήποτε, για να παίρνει ο ένας αυτό που ο άλλος έχει το μεγαλύτερο δυναμικό. Έτσι, γιατί εκτός από τη συνείδηση που μιλάμε, μπορεί σε μερικά τμήματα, αν τη σπάσουμε τη συνείδηση, σε ορισμένα πραγματάκια να έχουν ρίξει φως πάνω σε μερικά πράγματα και να θα λέγαμε οι δήμονες ή να έχουν ειδικότητα. Και εκεί που έχει ειδικότητα ο ένας, ο άλλος παίρνει. Είναι φυσικό, μα έτσι λειτουργεί και η ζωή μας. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι διευθυντές, θα υπάρχουν καθαρίστριες. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι ηλεκτρολόγοι, θα υπάρχουν υδραυλικοί. Πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, επειδή μέσα μας λοιπόν και εμείς συνεχώς αυξοταλαντευόμαστε, δεν έχουν πετύχει όλοι μια σταθερότητα μέσα τους. Καταλαβαίνετε πως είναι δύσκολο λοιπόν κάθε φορά να μπορεί να νιώσει την πληρότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πέφτει στις δονήσεις του εγώ του κάθε φορά και αρχίζει και κάνει ανταγωνιστική σχέση και δεν βλέπει πώς μαζί μπορούν να βρουν μια μέση λύση. Αλλά η μέση λύση ποτέ δεν είναι 50-50. Το 50-50 είναι εικονικό ότι και οι δύο φτάνουμε σε μια πληρότητα. Άσχετα να παίρνω εγώ 90 και εσύ παίρνεις 10. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το κλειδί των σχέσεων που υπάρχει και είναι όλη η διαφθορά του εγώ για να μην μπορεί να συνεργαστεί. Φίλοι μου, αυτό είναι το α και το ω. Η υπεροψία του ανθρώπου ότι αυτός είναι ικανός χωρίς να το έχει αποδείξει ή να πάει να το αποδείξει ή να μην το νιώθει, όλη η απαξίωση που νιώθει. Οι απαξιωμένοι άνθρωποι κυνηγάνε συνεχώς να πάρουν αξίες και ένας που είναι απαξιωμένος σαν άτομο μέσα του είναι φυσικό αφού ο ίδιος δεν μπορεί να σου αξία, τι ψάχνει. Ψάχνει ανθρώπους να του τη δώσουν, την επιβεβαίωση. Έστω και έναν άνθρωπο να πρέπει να σε κάνει να σου επιβεβαιώσει αυτό εδώ πέρα που λες, καταλαβαίνετε φίλοι μου ότι μέσα μας υπάρχουν πολλά κενά. Τι επιβεβαίωση, απλά είμαι αυτό που είμαι. Είμαι αυτό που είμαι, όχι όμως να το παίζω. Πρέπει να είμαστε αυθεντικότητα. Άλλο να λες είμαι αυτό που είμαι και να μην ξέρεις τι είσαι ή να μην βλέπεις τι είσαι.
Καταλαβαίνεις. Και να λες είμαι αυτό που είμαι, επειδή πραγματικά έχεις βγάλει τα κόμπλεξ από μέσα σου και είσαι αυτό που είσαι. Δηλαδή με τις αδυναμίες σου. Ότι κάνω αυτό, αυτό. Όποιος θυμάται τις αδυναμίες του φίλου μου προχωράει. Βλέπει ο άνθρωπος, δεν θέλει να τα βλέπει αυτά. Γιατί τα κατακρίνει και μέσα του έρχεται συνέχεια ο πόνος. Γιατί να είμαι έτσι εγώ, γιατί να είμαι έτσι εκείνο. Δεν υπάρχει αποδοχή του εαυτού τους. Άρα λοιπόν βλέπετε πως το έχουν παρεξηγήσει όλοι οι άνθρωποι και λένε όλοι είμαστε ψυχές. Πού πας ρε φίλε, τι όλοι είμαστε ψυχές. Το έχεις δει, το έχεις γνωρίσει, το έπανε. Όλοι έχουμε πολλές ζωές. Έχεις δει, ξέρεις, σημαίνει μετά ζωή, πριν ζωή, τι κάνεις, ποιο κομμάτι μεταψυχώνεται. Όλοι είμαστε πνευματικοί. Όλοι είμαστε δάσκαλοι, άλλο κι αυτό. Όλοι είμαστε δάσκαλοι, λέει ο άλλος. Μα ο δάσκαλος είναι κάποιος που έχει κάνει μέσα του, έχει βρει την αιτία και το αποτέλεσμα πάνω σε μια γραμμή. Και μπορεί να το μεταβιβάσει, να λύσει απορίες και να το δώσει γιατί το έχει περάσει μέσα του. Το αν εμείς είμαστε όλοι δάσκαλοι είναι γιατί ο μαθητής κάνει τα πάντα δασκάλους. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι να κάνει και είναι σε μια ασυνειδησία, πώς θα γίνει δάσκαλος. Θα γίνει δάσκαλος για τον άλλον. Ο ίδιος για τον εαυτό του, συνειδητά, αφού δεν το ξέρει, δεν είναι δάσκαλος. Εμείς το κάνουμε δάσκαλο γιατί μαθαίνουμε από αυτόν. Ένας είναι εγκληματίας. Οκ, okay. Εμείς από τον εγκληματία μαθαίνουμε. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο εγκληματίας είναι δάσκαλος. Δεν έχει τη συνείδηση σε αυτό που κάνει. Ξέρω λίγο έτσι πονά τα εγώ τώρα, πονάνε αυτοί, ρε γαμό το ξανάρχεται απαξίωση, όχι αυτά, ιεραρχία, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα που λένε, συνεχώς, ξέρεις, το εγώ βλέπω φίλοι μου, το αποκομμένο εγώ, το κομπλεξικό εγώ, κυνηγάει κάτι εκλογικεύσεις, κυνηγάει κάτι εκλογικεύσεις για να δει τον εαυτό του ίσο με τον άλλον, γιατί έχει την πεποίθηση για αυτό το 50-50, αυτό που δεν ισχύει εδώ. Κάτι εκλογικεύσεις, όλοι είμαστε δάσκαλοι, όλοι είμαστε αυτά, όλοι είμαστε αυτά, βάλτε αγάπη, χαχαχα, και εγώ μπορώ, και εγώ μπορώ, όχι ρε φίλε, δεν μπορείς, και αν μπορείς θα το έκανες, και αν δεν καταλαβαίνεις θα καταλάβαινες. Μείνε στο δικό σου επίπεδο λοιπόν, μείνε στο δικό σου επίπεδο, ή να μείνουμε στο δικό μας το επίπεδο, να καταλάβουμε όλες τις αδυναμίες μας και να συνεργαστούμε. Έτσι έρχεται φίλοι μου η πληρότητα σε κάθε επίπεδο. Από ένα σημείο και μετά μπορείς να καταλάβεις αυτά τα πράγματα που λέμε βέβαια, έτσι. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα πράγματα, συνεχώς ψάχνει το 50. Δεν υπάρχει φίλοι μου 50-50. Σιγά, άμα ήταν θα φτιάχνανε όμοιους ανθρώπους. Δεν είμαστε κλόνοι, δεν είμαστε αρνιά. Εδώ θα μείνουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το δύσκολο. Η συνεργασία. Και βλέπετε τώρα η συνεργασία της διαφορετικότητας. Άρα λοιπόν εμείς για να φτάσουμε στη συνεργασία της διαφορετικότητας. Δεν έχουμε μέσα μας την ταπεινοφροσύνη εκείνη ή θα λέγαμε την έλλειψη υπεροψίας ή θα λέγαμε εκείνη την διάκριση του εαυτού μας ή θα λέγαμε εκείνη την ένωση ώστε να βγαίνουν έξω, να βρούμε τα κόμπλεξ να τα βγάλουμε έξω. Κάθε άνθρωπος κομπλεξικός δεν θα μπορεί ποτέ να κάνει να βρει την πληρότητα σε φίλους, βέβαια στον εαυτό του, σε συγγενείς και γενικά σε κάθε πράγμα στη ζωή του που συνεχώς του προσφέρει την πληρότητα το ανώτερο κομμάτι του. Το ανώτερο κομμάτι, φίλοι μου, όπως είπα πει και στο προηγούμενο βίντεο με τα κβαντικά μαθηματικά, βλέπει το δυναμικό και αυτόματα προσκαλεί γύρω σας τα άλλα πράγματα. Για να σας δώσει την πληρότητα. Από εκεί πέρα, ο μόνος που είναι τυφλός είναι η προσωπικότητά σας. Ο μόνος που επειδή έχει το εγώ, την υπεροψία, το 50-50 που θέλει συνέχεια, είτε βρίσκεται στο 65%. Αυτός που είναι στο 65% πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να δώσει τον άλλο που είναι 35% παραπάνω. Για να έρθει την πληρότητα. Αφού του λέω είμαι 99% όπως εγώ, το 1% που μου δίνει κάτι με κάνει να είμαι πληρότητα. Γιατί να με πιάνει αυτό που να λέω, καλά, ρε, δίνω εγώ 99, εσύ γιατί δίνεις ένα. Για ποιο λόγο να υπάρχει, αφού και εγώ είμαι στην πληρότητα, το καταλαβαίνετε. Όλα αυτά είναι του νου, του εγώ, που θέλει μια δικαιοσύνη λόγω της αδυναμίας του. Πρέπει να το καταλάβατε, φίλοι μου. Όταν βγείτε από αυτό το πράγμα, θα έρθει πληρότητα. Θα έρθει πληρότητα. Γιατί. Ό,τι και να δίνετε στην πραγματικότητα, να ξέρετε ότι το παίρνετε πίσω. Αν λοιπόν ένα σας λείπει λοιπόν ένα κομμάτι και στο 99, θα έχει πληρότητα. Αυτό είναι και με τον 2. Σας είπα την άλλη φορά, όταν ο Χριστός είπε αγάπα τον πλησίο σου, σημαίνει αγάπα τον πλησίο, γνώρισε τον πλησίο σου και έλα να γίνεις με τον εαυτό σου, γνώρισε τον εαυτό σου. Αυτό σου λέει. Όταν λέει συνεχώς δώσε τον ένα χιτόνα, ξέρω εγώ, δεν το λέει γιατί έχεις ανάγκη τον συνάνθρωπο, σου είπε και την άλλη φορά. Να είναι ντυμένος ότι να κρυώνει. Γιατί η συνεργασία θα είναι καλύτερη. Καταλαβαίνετε φίλοι μου, όλα αυτά τα κόλπα που μερικοί βάλανε και τον άνθρωπο και το εγώ σας δηλαδή στην πραγματικότητα που αρχίζει και ξεπερνάει τον εαυτό του και νομίζω ότι είναι ικανό και νομίζω ότι δεν το αξίζει ο καθένας και αυτό δεν μου αξίζει, δεν το θέλω στη ζωή μου, δεν θέλω, όλο θέλω και δεν θέλω. Πότε θα δείτε τι είμαστε πραγματικά.
Πότε θα αιτητήσετε και να ζήσετε αυτό που είστε. Δεν θα είμαστε να ζούμε αυτό που είμαστε κατά στιγμή. Δεν θα με να θέλουμε και να λείπουμε από εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου ότι όταν η ανθρωπότητα δεν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν θα μπορούν να συνεργαστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είτε λέγεται ζευγάρι, είτε λέγεται μέσα μας, είτε λέγεται ανθρωπότητα, είτε λέγεται κοινωνία. Εδώ πρέπει να φτάσουμε. Και όσο το εγώ ανεβαίνει τώρα που το βλέπω λοιπόν πάρα πολύ και βλέπετε πόσο πολύ ομοθοποιήστε εγώ οι άνθρωποι, είναι φυσικό λοιπόν να πάρουν όλες αυτές τις παρεξηγήσεις. Όλοι θέλουν τα πάντα, όλοι θέλουν μια αυτονομία. Που όταν είναι σε αυτό το επίπεδο, ρε φίλε μου, το 35, πώς θα πετύχει το 100%. Θα πονάνε. Θα πονάνε, δεν μπορούν να έχουν πληρότητα. Άλλο λοιπόν μια ρευστότητα του να είμαι αυτό το πέρα το πράγμα και να μπορώ να πηγαίνω και να μην κολλάω σε ορισμένα πράγματα, άλλο μια ρευστότητα και άλλο μια αναξιοπιστία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άλλο μια ρευστότητα να έχω να μπορώ να συνεργάζομαι με πολλά άτομα και να παίρνω την πληρότητα και άλλο μια αναξιοπιστία συνεχόμενα και να αρχίζω να προδίδω, να κάνω, να δείχνω γιατί όλοι δεν μου κάνουν, στην αρχή μου κάνουν. Άλλο μια διπλωματία με το συμφέρον του εγώ, επειδή νιώθει κομπλεξικό να βγάζει πράγματα κομπλεξικά, και άλλο μια ρευστότητα να μπορείς με τον καθένα να βρίσκεις μέσα σου σε ποιο κομμάτι μπορείς από αυτόν, βέβαια να παίζετε μεταξύ σας κάρμα, έτσι, να έχετε την πληρότητα. Να φτάσει δηλαδή στην αγάπη, να φτάσει στην ένωση. Και μόλις ενοποιηθείτε, ό,τι πώς το είναι ο ένας, ό,τι πώς το είναι ο άλλος, κβαντικά αυτό γίνεται ένα. Ανεξάρτητα θα λέγαμε τι γίνεται. Ομοποιείτε. Ομοποιείτε. Αφού φτάσετε στην ίδια δόνηση ένωση, ομοποιείτε. Και εκείνος νιώθει την πληρότητα, ας έδινε 35, και ο άλλος νιώθει την πληρότητα, ας έδινε, ξέρω εγώ, 65. Αυτά σχετικά με το μυστικό κλειδί των σχέσεων. Που όπως φαίνεται ήταν πάλι όλα αυτά τα πράγματα που ήδη ξέρετε, απλά στημαγμένα και φτιαγμένα έτσι μια νοητική κατάσταση για να καταλάβουμε την αιτία όλων των πραγμάτων της αποκοπής από τον εαυτό που θέλει να δυναμώσει τόσο και να έρθει στη δική του ατομική πληρότητα, έτσι, χωρίς όμως να παίζεται συνεργασία με την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτά για το κλειδί των σχέσεων, ειρήνη σε όλους.